Το Σωματείο Προϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων μαζί με το Σωματείο των Συνταξιούχων ΕΦΚΑ πραγματοποιούμε κινητοποίηση στη διαμαρτυρία για τους δυσβάσταχτους λογαριασμούς ρεύματος που έρχονται στα νοικοκυριά και διεκδικούμε φθηνό ρεύμα για το λαό. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους γενικά να σηκώσουν το ανάστημά τους, την οργή και η αγανάκτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο να εκφραστεί με κινητοποίηση σε οργάνωση στα σωματεία τους και βέβαια με την κινητοποίηση της Πρωτομαγιάς την απεργία, για να μπορέσουμε να δώσουμε απάντηση σε όλα αυτά που βιώνουμε. Είναι πραγματικά, η κινητοποίησή μας έρχεται μάλιστα και μια μέρα μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης για αύξηση στο κατώτερο μισθό, που είναι πραγματικά κοροϊδία. Δεν καλύπτει ούτε τον πληθωρισμό που τρέχει αυτή τη στιγμή με 10% και επίσης οι εργαζόμενοι δουλεύουν χωρίς συλλογική συμβάση και εθνική συλλογική σύμβαση εδώ και 10 χρόνια. Οι μισθοί βρίσκονται καθυλωμένοι εδώ και 10 χρόνια και συζητάμε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας και όσον αφορά το ζητούμενο με το ρεύμα με τα λογαριασμού της ΔΕΗ, λέμε ότι γενναία μείωση πρέπει να γίνει στους λογαριασμούς, να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής, να καταργηθούν τα χαράτσια των ΑΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η φορολογία στα νησιά να πάει στο 50% και όλα αυτά, με όλα αυτά καλούμε τους και τα υπόλοιπα σωματεία στον ιδιωτικό τομέα να πάρουν θέση, να διεκδικήσουν και να δώσουμε μαζικό δυναμικό παρόν στην 1η Μάη. Την Κυριακή 1η Μάη. Ποια είναι η εικόνα που σας μεταφέρουν τα μέλη σας με το άνοιγμα του λογαριασμού? Πραγματικά είναι δύσκολα τα πράγματα όταν ένας εργαζόμενος παίρνει 6 κατοστάρικα ή 7 και ο λογαριασμός του έρχεται 4 και 5 στην καλύτερη, ας πούμε, περίπτωση, είναι λογικό να μην μπορούν να τα βγάζουν πέρα. Οι ίδιοι υπάλληλοι εδώ πέρα της ΔΕΗ μπορούν να σας πούν πόσες διαπραγματεύσεις γίνονται καθημερινά για να μην τους κοπούν το ρεύμα, για να μην κοπεί το ρεύμα σε ένα σπίτι. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα και αν δεν έχει εμφανιστεί τώρα το πρόβλημα αυτό έντονο, το επόμενο διάστημα θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό λέμε επίσης κανένα νοικοκυριό χωρίς ρεύμα. Οι λογαριασμοί ήρθαν τουλάχιστον 100% πάνω από το προηγούμενο διάστημα. Δημιουργείται ένα κοινωνικό πρόβλημα το οποίο θα, όσο περνάει ο καιρός, θα γίνεται ακόμα χειρότερο. Δεν μπορεί να επεξερθεί ο λαός σε αυτή την κατεύθυνση με την τιμή αυτή της ενέργειας. Και δεν είναι μόνο το ρεύμα, είναι τα καύσιμα, που ο άλλος θέλει να πάει στη δουλειά του από ένα χωριό και θέλει 3 εκατοστάρικα καύσιμα το μήνα και μπορεί να δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ και να παίρνει 550 ευρώ εξαωρία. Πώς θα τα επεξερθεί ο κόσμος? Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Δεν βγαίνει. Δεν ξέρω. Πρέπει όλος ο κόσμος να βγει στους δρόμους να σταματήσει αυτό το κακό. Έχουμε την σχέση με τα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης, που δεν λέω ότι και εκεί ανάλογα μέτρα παίρνουν και εκεί, αλλά στην Ελλάδα έχει παραγίνει το κακό. Έχουμε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη, με τους χαμηλότερους μισθούς. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ. Πρέπει ο λαός να βγει στους δρόμους να σταματήσει αυτό το πράγμα. Και την ίδια πίεση δέχονται και οι μικροεπιχειρήσεις. Και οι μικροεπιχειρήσεις. Ίσως και λίγους εργαζόμενους εδώ στα νησιά μας. Βεβαίως. Έχουν πέσει στα χέρια μας λογαριασμοί με 3.000 ευρώ. Μικρή επιχείρηση που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Κάνουν κουράγιο από ό,τι μας λένε και οι ίδιοι, επειδή έχουμε και επικοινωνία και μαζί τους. Κάνουν κουράγιο μέχρι να περάσει το καλοκαίρι να δουν πώς θα τα βγάλουν πέρα. Και από ό,τι φαίνεται πολλοί από αυτούς θα κλείσουν. Δεν θα αντέξουν. 1η Μάη δίνουμε ραντεβού. Εμείς έχουμε προσυγκέντρωση στο εργατικό κέντρο στις 10 η ώρα το πρωί. Θα πορευτούμε μαζί με τους συναδέλφους μας στο δημόσιο τομέα, στην πλατεία που έχουν 10.30 τη συγκέντρωσή τους. Και καλούμε όλο τον κόσμο να κατέβει να δώσει το δυναμικό παρόν εκείνη τη μέρα.